Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Δράμαλη, συντονιστή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, πολιτικό στέλεχος, γραμματεία παραγωγικών τομέων Νέα Δημοκρατία, μηχανολόγος, μηχανικό. και βεβαίω κύριε Δράμαλη, παρότι δεν το έχετε αναρτήσει τη σελίδα σα εσεί, ενώ άλλοι το έχουν κάνει, και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Καλώ ήρθατε. Σε εσά και του τηλεθεατέ σα. Στο υποψήφιο περιμένουμε λίγε μέρε ακόμα να ε, ανακοινωθεί. Πότε, πότε επιτέλου ανακοινώθηκαν υπουργό. οι εκλογέ. Δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά ούτε σε social media να ανακοινώσω κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από το κόμμα. Mm -hmm. Οπότε λίγε μέρε υπομονή ακόμη. Θεωρώ από εβδομάδα το Σαββατοκύριακο θα κλείσω τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει εκκρεμότητα με τον κύριο Καραμαλή και κάποιε λίγε εκκρεμότητε στο ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι από εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Οπότε τότε βεβαίω να ανακοινώσουμε τα πάντα. Κύριε Γράμμα, παρόλα αυτά είμαστε στην τελική ευθεία. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε και το Πάσχα μπροστά μα. Ε, το θέμα είναι ότι αρχίζουν και βγαίνουν σκάνδαλα. Ό,τι υπάρχει ή δεν υπάρχει, αποκαλύπτει ο ένα για τον άλλον. Σε έναν προεκλογικό αγώνα που έχουν ανέβει πολλοί τόνοι και θα έλεγε κάποιο ότι θα έπρεπε να είχαμε ένα άλλο επίπεδο. Παρ' αυτά, ο ένα βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Μιλάτε για το θέμα του κύριου Παπαθανά. Που δεν υφίσταται και μιλάμε και για τη βίλα του κυρίου Ραγκούση στην Πάρο. Που υφίστατε, ένα, λέτε μάλλον. Με ένα δάνειο τριτέκτων κτλ. Δεν θέλω να σταθώ. Mm -hmm. Εγώ προσωπικά σε αυτά τα δύο θέματα τα προσπερνώ και θα ήθελα να συζητήσουμε. Επί τη ουσία, τον κόσμο δεν νομίζω τον ενδιαφέρον τα δάνεια του κ. Παπαθανάση ούτε του κ. Ραγκούση, αν είναι ηθικά και δίκαια και κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία έδωσε τι απαντήσει κ. Παπαθανάση, που κάλυψε πλήρω το θέμα. Mm -hmm. ο, και του κ. Ραγκούση θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το θέμα σε θέμα ηθική, αλλά το προσπερνώ, δεν θα ήθελα να σταθώ. Άρα λέτε ότι κακώ μετατοπίζεται η πολιτική ατζέντα σε όλα αυτά που είναι δευτερεύοντα, όταν υπάρχει ακρίβεια, όταν υπάρχει ε, η Τουρκία ε, και ο φράχτη των Εύρω που αύριο θα ανηφορεί. Προσπαθεί ε. να πει στον Εύρωο για την υπογραφή τη επέκταση του, του φράκτη στον Εύρωο. Mm -hmm. Σαφέστατα, mm -hmm. ο κόσμο θέλει να ακούσει από εμά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στου σιδηροδρόμου, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στα προβλήματά του, στα θέματα τη ακρίβεια που είπατε, τη ηλεκτρική ενέργεια, τι θα κάνει στην οικονομία. Η κάθε, ο κάθε συνδυασμό θα πρέπει να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα που έχει για τη διακυβέρνηση τη χώρα, να τα βάλει κάτω ο ελληνικό λαό, να κάνει και τη σύγκριση, όπω λέμε εμεί στη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά να αποφασίσει νυφάλια, χωρί να επικρατήσει και ο θυμό των τεμπών που όλοι έχουμε και θέλουμε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, να υπάρξουν οι παραδειγματικέ τιμωρίε στου υπευθύνου και να αλλάξει η παθογένεια αυτή των τόσο ετών. Αναφέρατε τη λέξη θυμό, αυτό χρησιμοποίησε και το ΠΑΣΟΚ για το, για το πρώτο του προεκλογικό σποτ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να το θυμό το αυτό των Ελλήνων που είναι και δικό μα θυμός και των Δημοκρατών ε, να τον εξαργυρώσει με κάποια προεκλογικά σποτ. Για μένα είναι αυτό πολύ φτηνή πολιτική δεν μπορείς να πατήσεις πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα για να κάνεις πολιτική. Βγες και πες μας τι έκανες κύριε του Πασόκ τόσα χρόνια εσύ με τους σιδηροδρόμους. Εσύ δεν ευθύνεσαι, δηλαδή επί των ημερών στους σιδηρόδρομους πηγαίναν καλά και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εγώ να πω παλιότερα και τα κατάστρεψαν όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το Πασόκ να μην πανηγυρίζει για το πιο δυστύχημα και ατύχημα, να μην πατάει πάνω σε νεκρού, να μην πατάει πάνω σε τέτοιε τραγικέ για να βγάλει τέτοια σποτ. Είναι για μένα τέτοια spot, μακριά από εμάς. Ε, και δεν θέλω καν να το σχολιάσω περαιτέρω. Πάντως, ε, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υποστηρίζει πολύ την αυτοδυναμία, προτρέπει για να υπάρξει αυτοδυναμία, για συσπήρωση και τελικά αυτοδυναμία. Ε, ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές μιλάνε για κυβέρνηση συνεργασία που θα προκύψει ενδεχομένω. Ε, πριν το ατύχημα των τεμπών ήταν ξεκάθαρη στάση της Δημοκρατίας ότι πηγαίναμε για αυτοδυναμία. Ε, μετά την τραγωδία των Τεμπών, υπάρχει η αλήθεια είναι μια δημοσκοπική πτώση τη Νέα Δημοκρατία γύρω στι τρει μονάδε. Ε, θεωρώ ότι είναι ακόμα νοπέ οι μνήμε. Είναι αναστρέψιμη αυτή ότι κάποιοι, οφείλετε. ότι κάποιοι ε, άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν τη Δημοκρατία θύμωσαν και δείξαν με αυτόν τον τρόπο ότι παιδιά, αλλάξτε κάτι. Κάντε κάτι πιο γρήγορα σε τομεί του οποίου ενδεχομένω δεν σκέψαμε τόσο πολύ. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ζήτησε συγγνώμη, είπε ναι, δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε κάνει και λάθη. Ε, εστιάσαμε σε κάποια άλλα ζητήματα. Δεν προλάβουμε να εστιάσουμε σε μια τραετία και να λύσουμε όλε τι παθογένειε του ελληνικού κράτου. Σώσαμε μια ΔΕΗ που ήταν σε πτώχευση. Ε, επαναφέραμε ξανά την άμυνα και την ισχύ τη εξωτερική πολιτική τη χώρα σε επίπεδα που δεν τα είχαμε δει τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε θωρακίσει τη χώρα. Έχουν έρθει τα Ραφάλ, έρχονται οι φρεγάτε στην Πελαρά Έχουμε θωρακίσει τα σύνορα που όπω είπατε με το, με το φράκτη. Η Ελλάδα δεν είναι ένα Έχουμε θαλάσσια σύνορα να ενημερώσουμε και τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Ε, και πλέον ε, ελέγχουμε το χώρο μα, έχουμε μια δυναμική στην εξωτερική πολιτική. Κάναμε την, το ψηφιακό κράτο με το gov.gr, το οποίο όλοι οι νέοι πλέον δεν μπορώ να, να, σκεφτώ ένα νέο πλέον να πάει να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ή μια αξιοδότηση και να πρέπει να περιμένει στο ΚΕΠ όπω όλοι μα και, και, εγώ και εσύ κύριε Τσόρμπα τόσα χρόνια παλιότερα περιμέναμε στι ουρέ στο ΚΕΠ για το, το γνήσιο τη υπογραφή. Όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν. Κάναμε μια εξαιρετική εκστρατεία εμβολιαστική με το Ελευθερία. Ε, έχουμε δει θέματα παιδεία που πλέον στα πανεπιστήμια μα και με την πανεπιστημιακή αστυνομία, διακριτικά σε έναν βαθμό βέβαια, χωρί να έχουν. Πλήρω όλε τι αρμοδιότητε του 100% εξαντληθεί από το, τα πρώτα χρόνια λειτουργία του. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια σχετική ασφάλεια ε, και πλέον δεν έχουμε τι καταστροφέ που είχαν παλιότερα στα πανεπιστήμια. Λέτε λοιπόν μας. ότι όλα αυτά θα τα ζυγίσει ο κόσμο και θα ε, ενδεχομένω βγάλει τι. αυτοδύναμη ε, τη Νέα Δημοκρατία. Παίζει για σα αυτό το σενάριο. Ο κυριάκο Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί πριν από τέσσερα χρόνια. Είχε πει στον ελληνικό λαό για τη συμφωνία αλήθεια, αν θυμάστε. Αλήθεια, δηλαδή, όχι στη λύθη. Να, 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 θυμόμαστε αυτά που είπαμε και το τι κάναμε. Αυτά που είπε, τα κομβικά που είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, παρά όλε αυτέ τι κρίσει, την πανδημία, είναι γνωστά όλα αυτά που έχουμε περάσει, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ευρυδική απειλή στον Εύρο, τι απειλέ τη γείτονο και όλα τα υπόλοιπα και τι φυσικέ καταστροφέ που υπέστη και αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Ε, κράτησε την οικονομία ψηλά, δεσμεύτηκε ότι θα μειώσει φόρου, έχουν μειώσει 50 φόρου. Το 28, 29% των επιχειρήσεων έγινε 22%. Το 22% εισόδημα 10.000 έγινε 9%. Ε, κάναμε το ψηφιακό κράτος όπως σας είπα, μειώσαμε τον έμφυα όπως είχαμε δεσμευτεί και το μειώσαμε κατά 35% αν είχαμε πει για 30% μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές στο 3,9% Μειώσατε, τα, μειώσατε όμως κύριε Δράμα και βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ κόσμος Ανάπτυξη κόσμο. στην Ευρώπη 7% ε, αυτό που δυσκολεύεται ο κόσμο με το, το πληθωριστικό κύμα ακρίβεια, το αναγνωρίζουμε, υφίσταται, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εσωτερικό φαινόμενο τη Ελλάδο. Δηλαδή δεν, το, δεν προέκυψε από μια λάθο ναι, πολιτική αλλά του Δεν είναι η ακρίβεια από τη μια, η μισθή από την άλλη, η ανεργία από την παράλληλη. Στου μισθού, κ. Τσόρπα, από το 600. 50 το πήγαμε στα 780 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Mm -hmm. Δώσαμε τρει αυξήσει μέσα σε μια τετραετία. Έτσι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για 750, εμεί το πήγαμε στα 780. Υπερβήκαμε ακόμα και τι προσδοκίε του κ. Τσίπρα. Άρα σε τι πράγμα να σε τι να συγκρίνει ο ένα πολίτη και να βρει το λάθος στην ότι, άρα η κυβέρνηση. θα έπρεπε να βγει Εγώ ω τεχνοκράτη έχω να σα πω τα νούμερα μιλάνε, είναι. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Όταν σας είπα ότι η ανάπτυξη ανέβηκε 7% Πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Όταν μειώσαμε την ανεργία 6%, τον Ιούνιο του 2019 ήταν στο 17,4% και έχει πάει στο 11,4% τον Εύρωο του 2022. Είναι 6 μονάδε, έχει πέσει η ανεργία. Αυτό σημαίνει θέσει εργασία και κάποιε από αυτέ και καλά αμοιβόμενε. Ε, Επίση για. Ναι. Για το, το 19 είχε δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κύρος της χώρας. Είχε δεσμευτεί δημόσια. Ανέκτησε η Ελλάδα το κύρος της και στην εξωτερική πολιτική, πάνω και στην άμυνα. Έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια Αυτά λέτε, ηλεκτρονικές λοιπόν στον θα υπερισχύσουν στο τέλος για να ψηφίσει ο κόσμος τουλάχιστον που... Α, είναι κοντά στο κόμμα να ψηφίσει την Αδημοκρατία στο τέλο. Εγώ θεωρώ ότι ο θυμό του κόσμου εκφράστηκε με τα πρώτα γκάλωπ, τι πρώτε δημοσκοπήσει. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στην 21η Μαου όλοι ψύχρεμα και η νέα γενιά και η νεολαία μας θα μπουν αυτή τη φορά και 400.000 ε, νέοι ψηφοφόροι από 17 έως 20 ετών που η πρώτη φορά θα ψηφίσουν θα πρέπει να ζυγίσουν με ποια κυβέρνηση θα μπορέσουν να δουν το μέλλον του τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να μείνουν στην Ελλάδα. Ο Η δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία είναι για καλύτερα αμοιβόμενε θέσει, να κοιτάξουμε δηλαδή, να αυξήσουμε του μισθού στην Ελλάδα, δηλαδή, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, να μην πηγαίνουν στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε γεμίσει, γεμίσει όλη την Ευρώπη δυστυχώ με πολύ πλήρω κατηρτισμένου επιστήμονε, του οποίου όλοι εμεί οι οικογένειε ελληνικέ του σπουδάζουμε. Σου βλέπουμε να μεγαλώνουν, να δρώνονται και τελικά να φεύγουν στο εξωτερικό και να έρχονται στην Ελλάδα μόνο τα καλοκαίρια. Αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει, πρέπει να σταματήσει. Ναι. Και εκεί θα εστιάσουμε, όπω και στην υγεία, όπω και στην αλλαγή παθογενειών, όπω είναι οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα. Ε, δόθηκε λύση, είπε ο Πρωθυπουργό ότι και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό θα συνομιλήσει για να λυθεί το πρόβλημα και με την Ελένη Κτρέη. Ωραία, αλλά γιατί πρέπει να φτάσουμε τώρα να μην είναι ε, αυτό. Και θα πρέπει να πάρουμε νέα γιατί τρένα, νέα τεχνολογία. Γιατί πρέπει να φτάσουμε σήμερα να το πούμε αυτό, αφού έγινε το τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και δεν είχε αλλάξει αυτό Ωστε να αποκλείσουν κυβέρνηση. Γιατί κυρία Τσόρμπα, όταν ξεκινά σε μια κυβέρνηση και έχει 100 τρύπε, δυστυχώ δεν μπορεί να τις κλείσει και τι 100. Mm -hmm. Κοιτάξαμε πρώτα να διασώσουμε τη ΔΕΗ, η οποία ήταν έτοιμη να πτωχεύσει. Πώ θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο, αν δεν είχαμε διασώσει Είναι τη ΔΕΗ. οι λογαριασμοί Σκέφτεστε πώς θα ήταν έτσι. η ΔΕΗ παλιότερα και να ξεσπούσε αυτή η κρίση, θα είχαμε καταστραφεί ω χώρα. Δηλαδή δεν μπορούσε να δοθεί καμία βοήθεια στα ελληνικά νοικοκυριά με όλα αυτά τα κριτήρια που δεν είχαν λίγο στους στην ιδιότητά σα αυτή. Ενώ στην, σε σχέση με την Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων τη Δημοκρατία και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ω συντονιστή, ε, τα είχαμε πει ότι περιμέναμε να ανοίξει το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Ναι. Ε, μου αρέσει πολύ το σύνθημά σα Νέα Ενέργεια για τη Θεσσαλονίκη. <laughs> ε, από πολλέ πλευρέ ε, και το Νέα και το Ενέργεια είναι πολύ ωραίο. Ε, και τώρα λοιπόν ε, προσπαθεί η κυβέρνηση να, να μα ανοίξει το δρόμο για νέα ενέργεια για κάθε σπίτι ξεχωριστά. Καταρχήν είμαι περήφανο γιατί με τον τότε το Μεάρχη, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, του Κώστα Κρέκα δύο ήταν τα κυρία μου αιτήματα και ένα τρίτο που δεν έχει γίνει. Τα δύο γίνανε. Το ένα ήταν να γίνουν τα πράσινα νησιά. Είχα καταθέσει την πρόταση και πέρα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και είδαμε ότι η τήλωση, η Αστιπάλια και η Χάλκι έχουν ήδη υβριδικά συστήματα και με φωτοβολταϊκά και αποθήκευση τη ενέργεια σε μπαταρίε και ηλεκτρική κίνηση. Άρα το πρώτο στίγμα το κερδίσαμε στα πράσινα μα νησιά και σιγά περιμένουμε να επεκταθεί και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά αλλά και στην υπερωτική Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό. Και το δεύτερο ήταν να δοθεί επιδότηση, δηλαδή χρήματα από την κυβέρνηση προ του πολίτε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του. Άνοιξε επιτέλου το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο. Το συνολικό προπολογισμό του προγράμματο φωτοβολταϊκά στη είναι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά θα μοιραστούν σε νοικοκυριά και αγρότε. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που ανάλογα το εισόδημα του καθενό σε ένα πίνακα που φαντάζομαι θα δείξετε και παρακάτω. Θα εξηγήσουμε στου τηλεθεατέ πώ ακριβώ θα και πάρουν θέλουμε να μα εξηγήσετε, γιατί είναι και, 70, και 75% είναι η επιδότηση που θα πάρουν τα νοικοκυριά και ως 60% του συνολικού προϋπολογισμού στους αγρότες. Ε, εμείς προϋπολογίζουμε και ο σύνδεσμος ε, του Πανελλήνου Συνδέσμου και Ακών Κτηριακών Φωτοβολταϊκών που με πρόταση ότι γύρω στους 300.000 ανθρώπους και νοικοκυριά θα υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει πρώτα να υπάρξει η αίτηση προς το ΔΔΕ. Εδώ στο πίνακα που βλέπουμε είναι ο προπολογισμό που βλέπετε κάτω δεξιά με μπόλτ είναι τα 200 εκατομμύρια συνολικά. Στα ευάλωτα νοικοκυριά θα διατεθούν 35 εκατομμύρια ευρώ, να πούμε. Σε όσε οικογένειε έχουν εισόδημα έω 40.000 ευρώ ή 20.000 ατομικό εισόδημα θα δοθούν 85 εκατομμύρια, όπω βλέπετε είναι και το μεγαλύτερο ποσό. Είναι όλε οι μικρομεσαίε οικογένειε. Η, η, η μεσαία τάξη, τάξη Όπου και ο Κυριάκο ο Μητσοτάξη, η κυβέρνηση θέλει να στοχεύσει και να του δώσει τη δυνατότητα, αλλά και στα ευάλωτα. Θα δούμε μετά γιατί είναι και πολύ ψηλή η επιδότηση που δίδεται στα ευάλωτα. Και από εκεί και πέρα, για όσου συμπολίτε μα είναι πιο άνετα οικονομικά, θα δοθούν τα 50 εκατομμύρια από το πρόγραμμα και στου φίλου αγρότε για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού θα δοθούν τα 30 εκατομμύρια. Εδώ να πούμε ότι στα πρώτα τρία σκέλη, στα οικιακά δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητο και το σύστημα αποθήκευση, μπαταρία δηλαδή. Ενώ στου αγρότε μπορούν να το βάλουν με μπαταρία ή και χωρί δίνει ταυτόχρονα. Όταν δυνατότη. λέτε πρέπει να υπάρχει το σύστημα, εμεί το τοποθετούμε. Αυτό το σύστημα θα το τοποθετήσει μια εταιρεία στην οποία θα απευθυνθεί ο κάθε. Άρα μαζί γίνονται όλα αυτά. Αυτά όλα γίνονται μαζί. Ε, θα πρέπει να γίνει, όπω σα είπα πρώτα, η αίτηση στον ΔΒΕ. Να απαντηθεί, να υπογραφεί σύμβαση με το ΔΔΕ ότι μπορεί ο πελάτη να βάλει, ο πολίτη να βάλει το φωτοβολταϊκό. Και τώρα τον Απρίλιο αναμένουμε το την πλατφόρμα, την οποία θα ανεβάσει το Υπουργείο Ενέργεια, στην οποία θα καταθέσουμε όλοι τα έγγραφα για να μπορέσουμε να πάρουμε την επιδότησή μα. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, την περιμένουμε τον Απρίλιο. Ωραία, ε, θα πάμε τώρα και στον επόμενο πίνακα. Πάμε Εδώ σε αυτόν τον πίνακα τώρα για να τον εξηγήσουμε και ω τηλεφώνη. Να έρθει πιο μπροστά για να το βλέπουν καλύτερα οι τηλεφθέντε. Σαν... Ωραία. Εδώ τώρα είναι τα ποσοστά επιδότηση. Έχουμε δύο κατηγορίε. Έω τα 5 κιλοβάτ και 5 κιλοβάτ και πάνω. Ε, στι στις... πολυκατοικίε τι ισχύει. Θα σα πω λίγο το πίνακα και θα σα πάω στι πολυκατοικίε. Mm. Στι οικιακέ εγκαταστάσει, τα ευάλωτα νοικοκυριά, βλέπετε ότι σε έω 5 κιλοβάτ, είναι 65%. Είναι η μεγαλύτερη δυνατή επιδότηση, δηλαδή σε αυτού που δεν βάζουν πολλά κιλοβάτ γιατί δεν έχουν πολλέ ανάγκε. Και είναι και 100% η επιδότηση στην μπαταρία. Ε, έω 10 κιλοβάτ είναι 60% αντίστοιχα, είναι μικρέ οι διαφορέ. Αντίστοιχα, για ω 40.000 οικογενειακό εισόδημα είναι 35 για έως 5 kW επιδότηση στο φωτοβολταϊκό εξοπλισμό και 25 για πάνω από 5. Η μπαταρία παραμένει 100% και σικιακές εγκαταστάσεις με πάνω το 40 είναι 30 και 20 έως 5 kW και 20 έως 10 kW και στις μπαταρίες είναι 90% επιδότηση. Και η τελευταία κατηγορία που είναι αγρότες, είναι 40 και στι δύο κατηγορίε το έχουμε κρατήσει εκεί και είναι και 100% όπω βλέπετε, και 90% συγγνώμη, η επιδότηση τη μπαταρία. Ε, να πούμε και κάποια παραδείγματα για ένα φωτοβολταϊκό που θα κάνει γύρω σε 18 με 20.000 ευρώ, αν μιλάμε για τα 10 κιλοβάτ. Έχουμε υπολογίσει 11 με 12.000 ευρώ περίπου θα πάρει πίσω ο άνθρωπο ο οποίο θα το βάλει. Και τα αίτια απόσβεση είναι 2 με 3 χρόνια. Δηλαδή θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα την απόσβεση των χρημάτων που θα δώσει ο ίδιο. Το, Αν το α... θέμα είναι και πόσα θα δώσει όμω. Αν από τα 20 δώσει το κράτο τα 12 που λέμε επιδότηση, θα κληθεί να δώσει 8.000 ευρώ. Αυτέ τι 8.000 ευρώ πότε θα τι αποσβέσει σε τρία χρόνια. Αν γλιτώνει μεσοσταθμικά 3.000 ευρώ τον χρόνο, που τόσο έχουμε υπολογίσει από πληρωμέ του ρεύματο στη ΔΕΗ που θα γινόταν και δεν θα γίνονται πλέον. Γιατί πλέον τι κιλοβατόρε θα τι παράγει ο ίδιο, μέσα σε 2,5-3 χρόνια θα κάνει απόσβεση. Αυτό είναι κάτι που όταν το βάζει κάποιο σε ένα σπίτι στην πολυκατοικία, μπορεί να αλλάξει, να πάει σε άλλη πολυκατοικία και να τα πάρει μαζί του. Ή πρέπει να το, μείνουν εκεί. Το φωτοβολταϊκό αυτό είναι για το ρολόι το συγκεκριμένο. Ακόμα τέτοια προβλήματα δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Θεωρώ λογικά το Υπουργείο θα έχει προβλέψει τον οδηγό που θα βγάλει ότι ενδεχομένω μπορεί το σύστημα, αν φύγει από μια πολυκατοικία να μπορεί να μετακομιστεί και να πάει σε μια άλλη πολυκατοικία εφόσον είναι πάλι ιδιοκτήτη. Mm -hmm. Σύμφωνο, είναι ο ίδιο ο ιδιοκτήτη. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για να κατασταθεί σε μια πολυκατοικία, θα πρέπει οι ιδιοκτήτε. Να το τον... πούμε αυτό, γιατί πολλοί yeah. κόσμοι μα παρακολουθεί, Κυρίω πολυκατοικίε. Θα πρέπει είναι. να γίνει μια γενική των ιδιοκτητών. Yeah τις πολυκατοικίε και να πούν όλοι ναι παιδιά θέλουμε να πρέπει βάλουμε πρέπει όλοι να συμφωνούν αν δεν βάλουν όλοι και βάλουν μερικοί δεν γίνεται Τώρα υπάρχει μια συζήτηση νομική στο Υπουργείο που γίνεται θα βγει κάποια ρύθμιση για να συμφωνεί η πλειοψηφία αν όλοι δεν θέλουν δηλαδή αν είναι 10 και που είναι 6 ναι το θέλουμε και οι 4 διαφωνούν να μπορεί και πάλι να μπει ε, π, ε, κοστίζει κάτι στου άλλου που δεν θα βάλουν. Δηλαδή, αν είναι 10 και οι 7 θέλουν και οι 3 δεν θέλουν, ε, όχι, το, δεν οι 3 που δεν θα, θα βάλουν θα, θα, πάνω θα πάνω. έχουν όχι, να πληρώσουν όχι, κάτι όχι, Και, όχι, και όχι, τι του πειράζει αν σε ένα κομμάτι τη ταράτσα. Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνουμε στου ίδιου. Εγώ θεωρώ ο ελληνικό λαό και οι ένοικοι μια πολυκατοικία και ιδιοκτήτε πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή για να συναντηθούμε. Και να πούμε: Τα βάζουμε. Είναι καλό για την ενέργεια, είναι καλό για την τσέπη μα, είναι καλό για την πολυκατοικία. Παίζει ρόλο αν όλοι βάλουν στο κόστο. Ή αν βάλουν η μισή. Ε, όχι, γιατί το κάθε σύστημα. Δεν επιμερίζεται. Σύστημα, το, όχι, το, δεν μπαίνει ένα φωτοβολταϊκό γεμίζουμε τη στέγη και όλοι παίρνουν από μια παροχή και την εκμεταλλεύονται. Το κάθε είναι σύστημα. Ατομικό. Είναι ατομικό. Δηλαδή θα μπει ένα φωτοβολταϊκό για τον καθένα, μια μπαταρία για τον καθένα και θα μπει και ένα δεύτερο ρολόι, το οποίο θα κατασταθεί και θα μετράει τις κιλοβατόρε τις οποίες παρήγαγε είναι το κλασικό ρολόι που είχαμε κάτω στην πολυκατοικία όλοι που μετράει τις κιλοβατόρε που καταναλώνουμε και θα μπει και ένα δεύτερο που θα μετράει τις κιλοβατόρε που παράγουμε. Τώρα πώς θα βγαίνει για τον κάθε έναν το σύστημα, θα μας δώσει τους λογαριασμούς ενός έτους, τους εκαθαριστικούς, εκεί μέσα αναγράφονται οι κιλοβατόρε που καταναλώνει, θα κάνουμε εμείς μια άθρηση όλο ναι. του το έτος πόσες κιλοβατόρες ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται για να καταναλώνει, θα κάνουμε μια αντιστοίχηση σε κιλοβάτ, πόσα κιλοβάτ πρέπει να βάλει, Τρία, τέσσερα, πέντε όσα 5 χρειάζεται. Πέντε για μια οικογένεια τετραμελή είναι okay? Και πολύ και, και, και λιγότερα. Μπορεί και 4 και 3 κιλοβάτ να χρειάζονται, κυρία Τσόρμπα. Μάλιστα. Αυτό μειώνει το, το κόστο, αν είναι 4 ή 3, αν είναι και, λιγότερο. Είπατε το κόστο ναι. μειώνεται. Ναι, δεν μειώνεται πάρα πολύ, γιατί τα, κάποια σταθερά κόστη παραμένουν τα ίδια. Άρα τα 8.000 στην λίγο. οικογένεια είναι σχεδόν σταθερά. Το, το παράδειγμα των 20.000 ευρώ είναι για τα 10 κιλοβάτ, ah. που είναι η, τα υψηλά εισοδήματα, ναι. σα είπα. Για τα, 5... για τα 5 κιλοβάτ είναι γύρω στου 14.000 ευρώ. Τι 8.000 με 9.000 θα τι πληρώσει το κράτο. Άρα, μιλάμε για το ελεύθερο κεφάλαιο. Δηλαδή, θα υπάρξουν χρηματοδοτήσει με κάποιον τρόπο που κανά, να μπορεί να, να πάρει κατά. Υπάρχουν προγράμματα κάποιον... που οι συστημικέ τράπεζε δίνουν χρηματοδότηση. Όχι, που ξέρουμε, να μην τι αναφέρουμε. Οπότε, μπορεί κάποιο συμπολίτη μα να απευθυνθεί και να πάρει ένα δάνειο για πολύ την αντιφέρου. εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού. Να πω ότι επίση θα υπάρχει προτεραιοποίηση στι αιτήσει. Άρα, εγώ καλώ όλου του τηλεθεατέ που μα βλέπουν να τρέξουν να κάνουν τι αιτήσει. Να προλάβουν γιατί είπαμε είναι για 300.000 κόσμοι. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνούν υπάρχει οι φίλοι μας ο... το 478-992. Έτσι. Το 2310 478 είναι το τηλέφωνο του συνδέσμου. Για οποιαδήποτε απορία θέλουν να ρωτήσουν ή να ενημερωθούν, πολύ ευχαρίστω να δώσουμε απαντήσει για όλα. Πολύ ωραία. Αν κάτι δεν κατάλαβα. Να δούμε τώρα και αυτόν τον πίνακα. Αυτό είναι ο τελευταίο, νομίζω, έτσι. Για οικιακέ εγκαταστάσει. Ο πρώτο τελευταίο, μου λένε. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε τα... το ανώτατο ποσό επιχορήγηση σε φωτοβολταϊκού σταθμού. Δηλαδή, μέχρι ποιο είναι το maximum που μπορούμε να δώσουμε. Άρα, ισχύει σε έω 5 κιλοβάτ μπορούμε να δώσουμε έω 1200 ευρώ το κιλοβάτ. Άρα, εδώ μα λέει ότι μέχρι 6 χιλιάρικα μπορούμε να δώσουμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά για τον εξοπλισμό και άλλο 830 ευρώ το κιλοβάτ για την μπατάρια. Άρα, αν το κάνουμε επί 5, είναι 6.000 για το φωτοβολταϊκό εξοπλισμό, και γύρω στα 4-4,5 χιλιάρικα είναι για την μπαταρία. Άρα βλέπουμε αμέσω ότι έω 10.000 μπορούμε να δώσουμε έω 5 κιλοβάτ. Και αντίστοιχα είναι για όλε τι υπόλοιπε κατηγορίε έω και 10 κιλοβάτ. Εγώ μεσοσταθμικά να πω ότι λίγο πάνω από τα μισά χρήματα που θα κοστίσει, εδώ έχουμε και κάποια παραδείγματα, στα 10 κιλοβάτ, τα 7, τα 5 και τα 3 κιλοβάτ. Βλέπετε ότι για τα 20 κιλοβάτ είναι γύρω στου 20.000 ευρώ. Για τα 7 κιλοβάτ 16, τα 5 14.000 και τα 3 12.000 ευρώ το κόστος κατασκευής. Η επιδότηση από κάτω, για αυτό το παράδειγμα να πω ότι είναι για ε, τα μικρομεσαία νοικοκυριά, 40.000 ευρώ δηλαδή, οικογενειακό εισόδημα, ε, καλύπτει δηλαδή ένα μεγάλο ε, μέρος του πληθυσμού. Η επιδότηση βλέπουμε ότι στα 20.000 θα είναι κοντά στα 12.000, είναι Αντίστοιχα στι 16.000 θα είναι. 8.200, στα 14.000 θα είναι τα 7.700 και ούτω καθεξή. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάνω από τα μισά χρήματα θα δοθούν από την κυβέρνηση προ τον κόσμο να κάνει τα φωτοβολταϊκά. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία επιδότηση. Οι 5.000 50 οικογένειε που βάλαν φωτοβολταϊκά το βάλαν από την τσέπη του και πουλούσαν βέβαια το ρεύμα στη ΔΕΗ. Εδώ πλέον εγκαθιστούμε τα φωτοβολταϊκά, δεν πουλάμε το ρεύμα στη ΔΕΗ. Αλλά βλέπετε κάτω στο πινακάκι το τελευταίο, αν θέλετε να το ξανανοίξετε, στο χρόνο απόσβεση η τελευταία ε, γραμμή στον πίνακα που βλέπουμε είναι αντίστοιχα από 2,2 ε, χρόνια για τα 10 kW και φτάνει έως τα 5,9 χρόνια ε, για τα 3 kW για το μικρότερο σύστημα. Άρα είναι κάτι που θα το βάλουμε, θα το κρατήσουμε όλα αυτά τα χρόνια τα μεγάλα συστήματα σε 2-2,5 χρόνια θα αποσβέσουν τα λίγο μικρότερα έως και σε 6 χρόνια αλλά μετέπειτα για μια 20ετία ακόμα δεν θα πληρώνουμε τη ΔΕΗ ή οποιονδήποτε υπάρχονται το καθενικό κυρίο και επίση, δεν θα έχουμε και μεσοσταθμικά το 15% αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματο που περίπου μεσοσταθμικά κάθε χρόνο μπαίνει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και καλούμε όλου του τηλεθεατέ και πολίτε και τη Θεσσαλονίκη και όλε τι Ελλάδα που δουλεύουν και δουλεύουν. Ήδη τηλέφων, νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, Έτσι. Σε εμά έχουν, σας... έχουν πέσει πολλά τηλέφωνα. Έχω βγει προσωπικά ω πρόεδρο συνδυασμού και σε πολλά άλλα κανάλια και αθηναϊκά. Ήδη δεχόμαστε μεγάλο όγκο αιτήσεων. Και η αίτηση τι πρέπει, για να κάνει την αίτηση τι πρέπει να. Καταρχήν, υπάρχει η αίτηση, αίτηση όπω σα είπα, προ το ΔΔΕ. Μπαίνει σε ένα site του ΔΔΕ, κάνει την αίτηση, είναι τρία-τέσσερα πολύ απλά βήματα. Όσοι δεν ξέρουν μπορούν να απευθυνθούν, επαναλαμβάνω σε εμά, να του βοηθήσουμε στο τηλέφωνο που είπαμε πριν. Και επίση, μετέπειτα τώρα τον Απρίλιο που θα ανοίξει το σύστημα, η πλατφόρμα του Υπουργείου για τι Επιδοτήσει, θα πρέπει να δούμε αντίστοιχα ποια παιδιά θα πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσουν να πάρει ο πολίτη και αυτό που θα βάλει το φωτοβολταϊκό, την επιδότησή του. Ε, θεωρώ ότι θα γίνονται και επίσημα απλά βήματα, θα είναι μια γρήγορη διαδικασία, δεν θα ταλαιπωρηθούν οι πολίτε. Μετά οι λογαριασμοί, αφού το εγκαταστήσει αυτό, θα έχουν μόνο τι θα είναι οι λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί, να το πούμε και αυτό πολύ σωστά το λέτε, θα συνεχίσουν να έρχονται. Εκεί μέσα θα φαίνεται μόνο ότι πληρώνουμε για την έρθει τη υπηρεσία κοινή οφείλη κτλ. Δηλαδή δεν θα, δεν θα έχουν τι κιλοβατόρε. Εφόσον τα συμψηφίζονται, δεν θα υπάρχουν, δεν θα πληρώνουμε την αποζημίωση τη κιλοβατόρα. Άρα, σε έναν λογαριασμό 100 ευρώ μπορεί να είναι να πληρώσει τα 30, α πούμε, παραδείγματο. Πόσο είναι 20, 20, 10, 15, ανάλογο τώρα τι πληρώνει ο καθένα, θα είναι μόνο υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Ό,τι άλλο δηλαδή περιλαμβάνει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και των υπολείπων παρόχων εκτό των κιλοβατορών που Καταναλώνουμε γιατί πλέον είναι μέσα τη παράγουμε. Υποθέτω ότι μέσα σε πέντε χρόνια και τρία να μην είναι. Την απόσβεση την κάνει. Όχι, όχι. Σε, στα μεγάλα συστήματα θα είναι και ακόμα λιγότερο. θα 2 ,2 ναι, σε εγώ για τα μέχρι είναι 2,2 συστήματα. Και είναι πραγματικά κυλοβάτ. αυτά που βγάλαμε. Είναι προϊόν μελέτη, δεν είναι για να οριοθετήσουμε μια κατάσταση. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η ελληνική, η οποία δίνει επιδότηση για φωτοβολταϊκά. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη με έργα, όχι με λόγια. Ε, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που ανήκω και ω συντονιστή ανανεώσιμη πηγών ενέργεια τη Νέα Δημοκρατία που μπορούμε και εξαγγέλουμε τέτοια λαθρά. Άρα την ενέργειά σα τη φέτετε στο κοινό καλό και θα είστε υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εντάξει, <στονιχει> εγώ <Εντεξύγω>, το είπα, <στονιχει> ξέρω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, <στονιχει> κύριε <στονιχει> Δραμαλή. Όλη μου την ενέργεια. Είμαι νέο άνθρωπο αυτοδημιούργητο, είμαι επιχειρηματία. Ε, δεν έρχομαι να πάρω ούτε καν θέση σε κάποιον οργανισμό. Έρχομαι πραγματικά για να βοηθήσω τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία και τη ελληνική κυβέρνηση αύριο μεθαύριο. Εάν με εμπιστευτεί και ο Κυριάκο Ομιζοτάκη με την ανακοίνωση που την περιμένουμε, και αν με εμπιστευτούν και οι συμπολίτε μου τη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι να φέρω ένα νέο αέρα ανανέωση για το κόμμα. Είμαι διεκδικητικό άνθρωπο, όπω ξέρετε. Επιμένω, είμαι υπομονετικό και επίμονο και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο, ό,τι και να ζητήσω για την πόλη, θα το ζητήσω τεκμηριωμένα με ένα φάκελο, ο οποίο θα τον πάρει ο κάθε υπουργό. Έχω ήδη ζητήσει να έρθουν τρία υπουργεία στη Θεσσαλονίκη, να δούμε μια άλλη μορφή ανάπτυξη τη Ελλάδα. Τολμηρά είπε ο πρωθυπουργό. Έτσι, είπε με συνέπεια, τολμηρά να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά και τη Θεσσαλονίκη όμω. Με, με τολμηρά βήματα και τι άλλο πιο τολμηρό από το να φέρει κάποια υπουργεία στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ένα να ξέρουμε όλοι. Όποιοι και ψηφίσουν θα τα περιμένουν θα αυτά. Τα περιμένουν σας. από μένα ω προτάσει ήδη υπάρχουν. Και από στο όσο σας ξέρω, μου. θα πρέπει να τα περιμένουν είτε εκλεγείτε είτε όχι. Ακριβώ. Την και <laughs> προσπάθεια θα την κάνετε. Και, και η προσπάθεια θα είναι και για ένα οργανισμό σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μέσα στο Θεσίντεκ. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γιατί το 65% των εγκαταστάσεων των ΝΑΠΕ είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε και Δράμαλυ, το δικαιούμαστε. Σα ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σας και, καλή και, και καλό αγώνα. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα σε λίγο θα επιστρέψουμε για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.